Δήμο, ποιο είναι το κλίμα τώρα στα δύο στρατόπεδα? Είμαστε 24 ώρες μετά την συμμαχία Σαμάρα Αβραμόπουλου. Είναι σαφές ότι η χθεσινή κίνηση Αβραμόπουλου εξακολουθεί να σκορπάει χαμόγελα στο στρατόπεδο του Αντώνη Σαμαρά και μία μηχανία, μία κατήφια θα την έλεγα, στο στρατόπεδο της Ντόρας Μπακογιάννη. Αισιοδοξία και σιγουριά στο στρατόπεδο του Αντώνη Σαμαρά, διότι πιστεύουν ότι μέρα με τη μέρα η δυναμική του Σαμαρά θα αυξάνεται, κυρίως στο μεσαίο χώρο, εκεί που λίγο πολύ εμφάνιζε κάποιο πρόβλημα. Γιατί? Γιατί όπως είπαμε και στο ρεπορτάζ, στο βίντεο, θα υπάρξουν, προγραμματίζονται κοινές εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα. Το ερώτημα είναι βεβαίως, Δήμο μου, τι θα κάνει η κυρία Μπακογιάννη, γιατί και εκείνη προαναγγέλει δυναμικές κινήσεις από εδώ και πέρα. Στο στρατόπεδο της Ντόρας Μπακογιάννη, παρά το ότι υπήρχε ένα μούδιασμα, σήμερα υπάρχει μία προσμονή και μία αισιοδοξία ότι σε λίγη ώρα στο Περιστέρι θα καταφέρει να κάνει μία επίδειξη ισχύως. Θα δούμε. Κυριακή κοντή γιορτή, λέει ο λαός μας, και σε λίγη ώρα θα δούμε αν καταφέρει η Ντόρα Μπακογιάννη να ανεβάσει στην εξέδρα μία πλειάδα βουλευτών, όπως υποστηρίζουν οι άνθρωποι της ότι την έχει. Έχουμε μπει στην τελευταία φάση της μάχης των εντυπώσεων. Κορυφώνεται αυτή η μάχη, Δήμο, είναι πράγματι έτσι, και να δούμε τι θα γίνει στις επόμενες ώρες. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Άκουσα την Ντόρα Μπακογιάννη με πολύ σκληρή κατά μέτωπο επίθεση στον Αντώνη Σαμαρά. Σημείωσα τις εκφράσεις, εγώ δεν έφυγα ποτέ. Ναι. Αντώνη μου, δεν το είπα αυτό. Και να θυμηθούμε ποια είναι η προσωπική πορεία του καθενός. Εντάξει τώρα, αυτά είναι υποκρισίες και από τις δύο πλευρές ορισμένες φορές. Η Ντόρα λέει ο Σαμαράς έφυγε. Ο Σαμαράς είπε: εγώ έχω κάνει την τιμωρία μου 10 χρόνια εκτός. Τα έχει αναλύσει, νομίζω, εσένα για πρώτη φορά με αυτή τη φράση. Αλήθεια είναι. Έμεινα 8 χρόνια να κοιτάω τους τοίχους του σπιτιού μου. Ωραία, η Ντόρα ήταν σε ένα κόμμα, πρώτο στέλεχος μετά τον Καραμαλή. Είχε ευρωβουλευτή το Σαμαρά, βουλευτή και μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου. Κάποιος πάει στο 93, κάποιος πάει στο 65, θα πάω μέχρι τον Κολοκοτρώνη. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ένας εκνευρισμός από τον κύριο Μπακογιάννη, ο οποίος είναι δικαιολογημένος, δεν το περίμενε, δεν περίμενε αυτό το χθεσινό και το σκηνικό και τη δυναμική που έχει αναπτυχθεί, και αντιδρά, κατά τη γνώμη μου, η εκτίμησή μου είναι, με κινήσεις σπασμωδικές. Το να εμφανίσεις ένα-δύο ακόμα που είναι μαζί σου ή 30 βουλευτές δεν λέει τίποτα. Σημασία έχει όταν εννοείς για ένα κόμμα την ενότητα να την υπηρετείς καθημερινά. Και μετά, βέβαια, την εκλογή και κατά τη διάρκεια. Γιατί το λες αυτό? Το λέω γιατί η Ντόρα, όπως και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, δεν κατηγορώ μόνο την κυρία Μπακογιάννη, δεν μπορεί να μιλάει για συμφέροντα. Φιγουράρει στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων 20 χρόνια. Με τα καλύτερα ρεπορτάζ. Εννοείς αυτό που λέει ότι την πολεμούν συμφέροντα? Τα συμφέροντα. Εν πάση περιπτώσει, αν ξέρει κάτι παραπάνω, για να το λέει, πολύ έμπειρη και ικανή σε αυτά, να μας πει ποιοι είναι. Ο Τάδε, ο Δίνα και αυτό. Καθαρά πράγματα. Δεν μπορεί να λες, λέω, καθαρές κουβέντες και μετά γενικώς και αορίστους κάποια συμφέροντα. Γιώργο, τι λες εσύ?